Αγαπητοί μου φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή «Πάνω απ' όλα υγεία μου». Συζητάμε σήμερα για την ακτινοθεραπεία. Την ακτινοθεραπεία του σήμερα όμως, έτσι λέμε τα νεότερα δεδομένα σε σχέση με το θέμα της ακτινοθεραπείας. Κοντά μας έχουμε εκλεκτό προσκεκλημένο, τον κύριο Γεώργιο Ηλιάνδη, ο οποίος είναι ακτινοθεραπευτής ογκολόγος, υπεύθυνος, επιστημονικός υπεύθυνος του τμήματος της ακτινοθεραπείας του Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Και παράλληλα να πούμε ότι είναι και ειδικός γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας της Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας. Κύριε Ηλιάδη, συνεχίζουμε λοιπόν το θέμα, το οποίο πραγματικά και για μένα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, εξαιρετικά ενδιαφέρον. Σταματήσαμε στο σημείο εκείνο που μιλούσαμε για τις τεχνικές, για τις καινούργιες τεχνικές που υπάρχουν και συγκεκριμένα μιλήσαμε για την VMAT τεχνική, η οποία είπατε ότι είναι η εξέλιξη της προηγούμενης της IMRT, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, και είναι μια τεχνική την οποία εφαρμόζετε εσείς στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Τώρα, εσείς άρα χρησιμοποιείτε την τεχνική αυτή, από ό,τι καταλαβαίνω, στους ασθενείς σας. Ναι, όταν θέλετε κάποια ακρίβεια ουσιαστικά στην ακτινοθεραπεία, έτσι, συγκεκριμένη ακρίβεια. Ακριβώς. Η VMAT τεχνική χρησιμοποιείται περισσότερο σε περιπτώσεις που έχουμε στενή γειτονία του όγκου, mm-hmm. με ευγενείς δομές, mm-hmm. οι οποίες δεν μπορούν να ακτινοβοληθούν πάνω από κάποια δόση. Mm-hmm. Το κύριο όφελός μας, όπως είπαμε και πριν, είναι η ελάττωση των παρενεργειών από τους γύρω ιστούς. Και επομένως, αυτό ενδιαφέρει περισσότερο, γι' αυτό φυσικά και τη χρησιμοποιείται και έχει πολύ καλά αποτελέσματα έτσι στη συνέχεια και στη θεραπεία του ασθενούς. Τώρα, να πάμε σε κάποιον άλλο τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζεται η σωστή στόχευση. Και αυτό είναι μια άλλη τεχνική. Θα μας πείτε λοιπόν και γι' αυτό. Ακριβώς. Πολύ ωραία κάναμε το πλάνο της θεραπείας, πολύ ωραία κατανέμε τη δόση στον υπολογιστή μας. Πρέπει όμως με κάποιο τρόπο mm-hmm. να διασφαλίζουμε ότι αυτή η δόση πηγαίνει στο σωστό σημείο. Μάλιστα. Πρακτικά. Αυτό επιτυγχάνεται με μια τεχνική η οποία ονομάζεται IGRT. Δηλαδή, ακτινοθεραπεία κατευθυνόμενη από απεικόνηση. Αυτό θέλουμε να το εξηγήσετε. Τι σημαίνει μετά από απεικόνηση? Γίνεται ουσιαστικά σε συνδυασμό με όλες τις προηγούμενες τεχνικές που σας ανέφερα. Mm-hmm. Οι καινούργιοι γραμμικοί επιταχυντές, τα νέα μηχανήματα λοιπόν, mm-hmm. φέρνουν πάνω τους συστήματα απεικόνησης. Είτε ακτινοσκόπησης κάποια, είτε το δικό μας αξονικής τομογραφίας. Mm-hmm. Ακριβώς. Όπως βλέπουμε και στο βίντεο. Mm-hmm. Με την δυνατότητα αυτή που μας δίνεται από το μηχάνημα, μπορούμε να λαμβάνουμε εικόνες πριν από κάθε συνεδρία του ασθενούς μας. Μάλιστα. Τρία βήματα λοιπόν κάνουμε προκειμένου να επιτύχουμε το IGRT. Mm-hmm. Λήψη της εικόνας με τον αξονικό τομογράφο εντός του μηχανήματος, mm-hmm. σύγκριση της εικόνας αφού πρώτα την συντύξουμε με την αξονική τομογραφία αναφοράς που είχαμε πάρει στην πρώτη επίσκεψη του ασθενή μας. Άρα λοιπόν την αξονική τομογραφία τη χρησιμοποιούμε, mm-hmm. που έχουμε ήδη έτοιμη από την πρώτη επίσκεψη του ασθενούς και τώρα. Ακριβώς, για να μπορούμε να συγκρίνουμε mm-hmm. ότι ο ασθενής μας παραμένει στην ίδια θέση. Μάλιστα. Μην είχατε ρωτήσει αν έχει την ίδια θέση. Ναι, ναι. Έτσι ναι. λοιπόν διαπιστώνουμε αν έχει ακριβώς την ίδια θέση. Και στη συνέχεια είναι η παρέμβαση, δηλαδή η μετακίνηση είτε της τράπεζας προκειμένου να έρθει σε σωστή θέση mm-hmm. Ο ασθενής μας, είτε ακόμα και του ιδίου του ασθενή, αν έχουμε πολύ μεγάλη απόκληση. Μάλιστα. Το όφελος της IGRT είναι ότι μπορεί να μας δώσει ακρίβεια χιλιοστού στο πού θα χορηγήσουμε τη θεραπεία μας. Mm-hmm. Τα τμήματα τα οποία έχουν ουσιαστικά δυνατότητες IMRT, στην πραγματικότητα υποχρεωτικά θα έπρεπε να έχουν δυνατότητα και για IGRT. Mm-hmm. Είναι το μόνο που θα μας διασφαλίσει ότι χορηγούμε σωστά τη θεραπεία μας. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον είναι και αυτό. Τώρα θα σας πω, έχουμε κάνει μια. Μου απαντήσετε σε μια ερώτηση στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής, στο πρώτο μέρος της εκπομπής, σε σχέση με τις ενδείξεις που υπάρχουν. Τι ενδείξεις δίνουν, ας πούμε, αυτές οι τεχνικές? Ποια είναι τα είδη του καρκίνου, τα οποία ουσιαστικά και οι όγκοι, όλη αυτή η ασθένεια, τέλος πάντων, με τα παρεπόμενά της, στα οποία ενδείκνυνται όλες αυτές τις τεχνικές να εφαρμοστούν. Και θέλω να το ξαναπείτε, γιατί ίσως κάποιοι τηλεθεατές, κύριε Ηλιάδη, να μην είδαν το πρώτο μέρος της εκπομπής και νομίζω ότι πρέπει να το επαναλάβουμε και τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ. Εξάλλου είναι πολύ σημαντικό να αντιλαμβάνουν οι ασθενείς μας ότι για ένα πολύ μεγάλο αριθμό όγκων θα μπορούσαν να εφαρμοστούν κάποιες πολύ νεότερες τεχνικές θεραπείας. Mm-hmm. Κύρια λοιπόν εφαρμογή της IMRT, της VMAT τεχνικής, είναι στους όγκους κεφαλής και τραχύλου, στον καρκίνο του προστάτη, mm-hmm. στον καρκίνο του προκτού και του εδίου, ναι.
στους γυναικολογικούς καρκίνους, κυρίως μετά από χειρουργείο. Ναι. Σε περιπτώσεις στις οποίες έχουμε να επανακτινοβολήσουμε έναν ασθενή, δηλαδή αφού τον ακτινοβολήσουμε μια πρώτη φορά, αν υποτροπιάσει ο όγκος του και απαιτηθεί να μπορεί να ξανακτινοβοληθεί, τότε αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με πολύ υψηλής ακρίβειας τεχνικές όπως είναι η VMAT. Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε όγκους παγκρέατος, στομάχου, χοληφόρων, σε όγκους του ισοφάγου και σε παιδιατρικούς όγκους. Μάλιστα. Άρα λοιπόν υπάρχουν αρκετές ενδείξεις. Βεβαίως. Πολλές ενδείξεις. Υπάρχουν αρκετές ενδείξεις. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, τώρα να προχωρήσουμε παρακάτω και να δούμε πόσα χρόνια ουσιαστικά εφαρμόζεται αυτή η τεχνική, αυτές οι σύγχρονες μάλλον τεχνικές και πόσο εσείς την εφαρμόζετε μέσα από την δικιά σας εμπειρία και πώς βλέπετε αυτές τις τεχνικές όλες. Η IMRT ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 90, βρήκε λίγο πιο ευρία αποδοχή στις αρχές του 2000. Προσωπικά εκπαιδεύτηκα το 2001 στο IMRT, στο αντικαρκυνικό κέντρο του Άμστερνταμ στην Ολλανδία, στην Θεσσαλονίκη, στο ιατρικό διαβαλκανικό. Εφαρμόζουμε το IMRT τα τελευταία 3 χρόνια, αφότου και αγοράσαμε αυτό το τελευταίας τεχνολογίας μηχάνημα που διαθέτουμε. Τα αποτελέσματά του είναι ήδη πολύ ενθαρρυντικά. Ναι. Έχοντας ήδη 3 χρόνια συνεχούς λειτουργίας του μηχανήματος στο ιατρικό διαβαλκανικό, έχουμε πλέον την ωριμότητα να μπορούμε να κρίνουμε αυτά τα οποία έχουμε κάνει. Τα αποτελέσματά μας είναι άριστα. Είναι συγκρίσιμα με κέντρα του εξωτερικού που έχουν πολύ μεγάλο όγκο ασθενών. Βλέπουμε ήδη στους ασθενείς μας τα ωφέλη των συγκεκριμένων τεχνικών. Επομένως, ασθενείς με καρκίνο κεφαλής και τραχύλου βλέπουμε πλέον να έχουν πολύ χαμηλότερα ποσοστά ξηροστομίας. Ναι. Η οποία ξηροστομία μπορεί να ακούγεται σαν μια απλή παρενέργεια. Στην πραγματικότητα όμως είναι μια βαριά παρενέργεια για αυτόν που τη βιώνει. Έτσι, να έχει ένα στεγνό στόμα συνέχεια και να μην έχει καθόλου γεύση. Ναι. Αυτό ήταν κάτι σχεδόν δεδομένο με τις παλιότερες τεχνικές. Ναι. Ενώ πλέον βλέπουμε ότι σε ποσοστά 70-80% των ασθενών που εφαρμόζεται η συγκεκριμένη τεχνική για κεφαλή και τράχυλο, οι ασθενείς μας δεν έχουν αυτή την παρενέργεια. Επίσης μπορούν να διαφυλάξουν πολύ καλύτερη την κατάποσή τους, να σιτίζονται πολύ πιο σωστά. Και δεν μιλάω για τη στιγμή της θεραπείας, αλλά κυρίως για το μετά, για τα πολλά χρόνια μετά που θα ζήσουν και θα ζήσουν καλά. Μάλιστα. Σε περιπτώσεις του καρκίνου του προστάτη, βλέπουμε πολύ χαμηλότερα. Πείτε μας για το προστάτη, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ συχνό λοιπόν, και ενδιαφέρει και σίγουρα συγκεκριμένη... πολύ κόσμο. Βεβαίως. Ναι. Βλέπουμε λοιπόν με τη συγκεκριμένη τεχνική πολύ χαμηλότερα ποσοστά ακτινικής ορθίτιδας, μιας παρενέργειας που είχαμε παλιότερα πολύ πιο συχνά. Το έντερό τους ερεθίζονταν και είχαν ανομαλίες στις κενώσεις τους. Μάλιστα. Αντίστοιχα, στους γυναικολογικούς όγκους με την εφαρμογή της VMAT. Και εδώ θέλω να αναφερθείτε έτσι εκτενέστερα. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό, κύριε Γιάδη. Εδώ πέρα έχουμε πολύ μικρότερα ποσοστά ακτινικής εντερίτιδας. Ναι. Παλαιότερα, με παλιότερες τεχνικές, συχνά οι ασθενείς είχαν κάποια χρόνια μετά διαταραχές στις κενώσεις τους. Είχαν πιο συχνά διαρροϊκές κενώσεις. Όσον αφορά τώρα τον εγκέφαλο, τον νοτιαίο μυελό, που εξ ορισμού αποτελούν πολύ ευαίσθητες δομές, με την τεχνική αυτή βλέπουμε και εμείς στην καθημερινή μας πρακτική ότι είναι πολύ πιο εύκολο να διαφυλάξουμε ευγενείς δομές, όπως είναι για παράδειγμα τα οπτικά νεύρα, τα οπτικά χιάσμα, το οπτικό χίασμα, έτσι ώστε να μην έχουμε τον κίνδυνο να βλάψουμε την όραση του ασθενή μας. Έτσι, έτσι. Πολύ ωραία. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα είναι όλα αυτά. Πραγματικά είναι μια εκπομπή, είναι η πρώτη εκπομπή ουσιαστικά που αναφερόμαστε στην ακτινοθεραπεία, συγκεκριμένα στην ακτινοθεραπεία του σήμερα και στο ρόλο της. Έτσι. Τώρα θα πάω κάπου αλλού, το οποίο είναι πικρό, είναι γυναικολογικό, είναι γυναικείο τέλος πάντων και είναι λίγο δύσκολο για τις γυναίκες όταν εμφανίζεται για πρώτη φορά, αποτελεί μάστιγα για το γυναικείο πληθυσμό και δυστυχώς υπάρχει και μεγάλη θνησιμότητα στον καρκίνο του μαστού. Κύριε Ηλιάδη, να μας πείτε αν συχνά βλέπετε τέτοια περιστατικά που έχουν καλά αποτελέσματα μετά από εγχείρηση ή μη, θα μας πείτε εσείς τώρα τις περιπτώσεις αυτές, και σε ποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις εφαρμόζετε τεχνικές, ποιες τεχνικές μάλλον εφαρμόζετε στον καρκίνο του μαστού. Εφαρμόζετε την IMRT ή κάτι άλλο, υπάρχει κάτι καινούριο για αυτό το θέμα που πιστεύω ότι ενδιαφέρει πάρα πολλές γυναίκες.
σε ορισμένες... Και ενημερωτικά, όχι μόνο για τη θεραπεία τους. Βεβαίως. Όντως είναι από τις πιο συχνές, ίσως η πιο συχνή κακοήθεια για τις γυναίκες οπωσδήποτε. Το IMRT θα μπορούσε σε κάποιες περιπτώσεις να εφαρμοστεί και στην περίπτωση του καρκίνου του μαστού. Οι περιπτώσεις βέβαια αυτές δεν είναι πολλές. Είναι κυρίως, δεν είναι πολλές που να χρειάζεται τόσο εξελιγμένη τεχνική. Μάλιστα. Μπορούμε με μία άριστη τρισδιάστατη σύμμορφη ακτινοθεραπεία να επιτύχουμε το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα και χωρίς φυσικά να υποβληθεί σε αυτού του είδους θεραπεία. Μάλιστα. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όταν έχουμε εμπλοκή, για παράδειγμα, της καρδιάς με τα παιδεία μας, όπου θέλουμε να διαφυλάξουμε την καρδιά περισσότερο και εκεί πέρα θα εφαρμόσουμε μια τέτοια τεχνική. Mm-hmm. Το καινούριο που υπάρχει για αυτό την περίπτωση του μαστού. Τώρα το καινούριο για το μαστό. Δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με τεχνικές. Έχει κυρίως να κάνει με την τακτική με την οποία αντιμετωπίσουμε το καρκίνο του μαστού. Mm-hmm. Την τελευταία δεκαετία έχουν χρησιμοποιηθεί σχήματα ακτινοθεραπείας τα οποία είναι πιο σύντομα από τα συνηθισμένα. Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε στην αρχή διστακτικά. Τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει βρει ευρή αποδοχή και στην πραγματικότητα, στο μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών με καρκίνο του μαστού, εφαρμόζουμε πλέον πιο σύντομα σχήματα ακτινοθεραπείας. Τι σημαίνει πιο σύντομα? Όταν κάποτε εφαρμόζαμε 30 θεραπείες σε όλους τους ασθενείς, επομένως 6 εβδομάδες θεραπείας, τώρα πλέον εφαρμόζουμε από 15 έως 20 θεραπείες. Επομένως, οι ασθενείς κερδίζουν 2 εβδομάδες χωρίς να προσέρχονται καθημερινά στο ακτινοθεραπευτικό τμήμα. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, προσφέρει άνεση στον ασθενή. Άνεση στη γυναίκα να μπορέσει να λειτουργήσει πιο άνετα, να πάει στη δουλειά της, να επιστρέψει πολύ πιο γρήγορα στις δραστηριότητές της. Τα σύντομα σχήματα ακτινοθεραπείας έχουν δείξει, πέρα από το άνετο της διαδικασίας, ότι έχουν απόλυτα ισότιμα ογκολογικά αποτελέσματα και πιθανότητα και μικρότερες παρενέργειες. Μάλιστα. Επομένως, πλέον έχουν πολύ ευρεία αποδοχή. Τώρα, σε σχέση με τον καρκίνο του μαστού, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Αυτό σε ποιο στάδιο γίνεται? Μπορεί να γίνει και προεγχειρητικά? Συνήθως μετά την επέμβαση γίνεται αυτό? Η ακτινοθεραπεία στις περισσότερες περιπτώσεις γίνεται μετά την επέμβαση. Μετά την επέμβαση. Πολύ ωραία. Όποια αυτή επιλέγει φυσικά από το χειρουργό μαστού. Αν είναι τμήματεκτομή ή αν είναι μαστεκτομή. Έτσι, πολύ σωστά. Κυρία Ηλιάδη, τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Εκτός αν θέλετε να προσθέσετε κάποια άλλα στοιχεία, δεν ξέρω, σε σχέση με αυτές τις τεχνικές που έχουμε πει τώρα. Νομίζω ότι προς το παρόν το έχουμε καλύψει. Ναι, και εγώ το θέμα. Έτσι νομίζω, κύριε Ηλιάδη. Άρα λοιπόν να προχωρήσουμε. Μέχρι τώρα μιλήσαμε λοιπόν για την, από ό,τι καταλαβαίνω, για την εξωτερική ακτινοθεραπεία. Θα πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα που σχετίζεται με την εσωτερική ακτινοθεραπεία. Να πούμε τι σημαίνει αυτό, πού εφαρμόζεται, πότε γίνεται, τη βραχυπρόθεσμη, όπως λέγεται. Να μας πείτε κάποια λόγια σε σχέση με αυτό. Η βραχυθεραπεία. Ναι, ναι. Βραχυπρόθεσμη θεραπεία. Ναι. Η βραχυθεραπεία, λοιπόν, το συνθετικό βραχή προέρχεται από το κοντά. Ναι. Όχι από το σύντομο. Ναι. Η βραχυθεραπεία έχει να κάνει, λοιπόν, με την εφαρμογή εντός του ασθενούς συγκεκριμένων συσκευών, έτσι ώστε να μπορούμε εκ των έσω να ακτινοβολούμε. Ποια είναι η διαδικασία, λοιπόν? Ναι. Καταρχήν να σας πω ότι και αυτή δεν είναι μια καινούρια τακτική. Ναι. Ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα εφαρμόζονταν με πλάκες ραδίου εντός του σώματος των ασθενών. Η κύρια εφαρμογή που βρίσκει η βραχυθεραπεία είναι η γυναικολογική καρκίνη. Μάλιστα. Στην σημερινή εποχή φυσικά δεν εφαρμόζεται με πλάκες ραδίου, τα πράγματα έχουν αλλάξει κατά πολύ. Πραγματοποιείται με την τοποθέτηση συγκεκριμένων εφαρμογέων εντός του κόλπου της γυναίκας ή αν υπάρχει και η μήτρα της και εντός της μήτρας της γυναίκας, ανάλογως με το ποιος είναι ο στόχος της θεραπείας μας και με την βοήθεια συστημάτων μεταφόρτισης εφαρμόζεται η θεραπεία αυτή. Τι γίνεται, λοιπόν? Την ημέρα που έρχεται η γυναίκα και είναι και η μέρα θεραπείας, τοποθετεί το εφαρμογέας μέσα, συνδέεται με το μηχάνημα και στη συνέχεια με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή κατευθύνει την πηγή εντός του εφαρμογέα. Η ασθενής ακτινοβολείται πλέον από μέσα προς τα έξω. Μάλιστα. Με πολύ μικρότερη όμως ακτίνα βάθους. Επομένως, αποδίδουμε τη δόση μας στην καρδιά του προβλήματος. Εκεί ακριβώς που βρίσκεται ο όγκος. Χωρίς να ακτινοβολούμε πάλι τους γύρω υγιήσεις τους. Ναι. Μπορεί να συνδυαστεί με την προηγούμενη θεραπεία που λέγαμε. Πολλές φορές, λοιπόν, η βραχυθεραπεία έρχεται να συνδυαστεί με την εξωτερική θεραπεία. Μάλιστα. Προηγείται η εξωτερική θεραπεία, συρρυκνώνεται ο όγκος όταν είναι εκεί και ακολούθως εφαρμόζουμε τη βραχυθεραπεία για να αυξήσουμε τη δόση μας τοπικά στην περιοχή. Μάλιστα.
Πολύ ωραία. Τώρα, θέλω να κάνω μία ερώτηση η οποία είναι επίκαιρη και αφορά περισσότερο την εποχή μας, την οικονομική κρίση στην οποία βρισκόμαστε. Θέλω να μιλήσω, κύριε Ηλιάδη, για το κόστος. Κάτι που πιστεύω ενδιαφέρει και τους τηλεθεατές μας. Δηλαδή, μέσα σε αυτή την οικονομική δυσπραγία που βρίσκεται και κρίση η χώρα μας, ποιο είναι το κόστος αυτής της ακτινοθεραπείας, αν ουσιαστικά καλύπτεται από ταμεία, ποιο είναι το καθεστώς και σε εσάς το Ιατρικό Διαβατικό για τη Θεσσαλονίκη, να μας ενημερώσετε και γι' αυτό. Η κρίση, βέβαια, να σας πω ότι έχει δύο διαστάσεις. Το ένα είναι η οικονομική παράμετρος. Και επομένως, δικαίως οι ασθενείς πρέπει να ξέρουν τι κοστίζει κάτι τέτοιο. Από την άλλη πλευρά, όμως, έχει διαπιστωθεί ότι σε περίοδους κρίσεων υπάρχει έξαρση και των ογκολογικών νοσημάτων. Πιθανώς λόγω του άγχους των ασθενών και όλων αυτών των καταστάσεων. Είναι πολύ ενδιαφέρον λοιπόν ότι στην παρούσα φάση. Και αυτοί που βιώνουν τώρα την κρίση, λοιπόν, θα έχετε περισσότερα περιστατικά αργότερα, από ό,τι καταλαβαίνω. Πολλές φορές είναι και πολύ πιο παραμελημένα, γιατί οι ασθενείς καθυστερούν τον προληπτικό του έλεγχο. Φυσικά, και την έγκαιρη διάγνωση. Λογικό είναι. Στην παρούσα φάση, λοιπόν, η ακτινοθεραπεία καλύπτεται πλήρως από τα δημόσια ταμεία. Τέλεια. Ακόμα και σε ένα ιδιωτικό κέντρο όπως είναι το Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο. Ένα άριστο κέντρο όπως είναι το Διαβαλκανικό. Δηλαδή, με αυτές τις τεχνολογικές, τις τεχνικές και με αυτά τα μηχανήματα. Βεβαίως. Όταν υπάρχουν λοιπόν οι ενδείξεις, πλήρως θα καλυφθεί ο ασθενής από τα ταμεία. Πλήρως από τα ταμεία. Πλήρως. Αυτό το οποίο θα επιβαρυνθεί ουσιαστικά είναι μόνο η ιατρική αμοιβή, την οποία δεν καλύπτουν τα δημόσια ταμεία. Ναι. Άρα λοιπόν πλήρης κάλυψη του κόστους της ακτινοθεραπείας. Έτσι ακριβώς. Επί των ενδείξεων που έχουμε πει των ασθενών, των ογκολογικών περιστατικών, εκτός από την αμοιβή, όπως είπατε, του γιατρού, η οποία φανταζόμαστε δεν θα είναι εξωφρενική. Όχι, φυσικά. Όχι, βέβαια. Πολύ ωραία. Και σίγουρα, φυσικά, δεν είναι και στα επίπεδα του εξωτερικού. Να σκεφτείτε ότι στην Αμερική ή σε άλλες χώρες, οι οποίες έχουν υψηλά επίπεδα υγείας, η ακτινοθεραπεία είναι μια πολύ ακριβή θεραπεία. Δεκάδες χιλιάδες δολάρια ή δεκάδες χιλιάδες ευρώ θα κόστιζε σε μια άλλη χώρα. Στην Ελλάδα, ακόμα και για έναν μη ασφαλισμένο ασθενή, ένα ασθενή ο οποίος δεν έχει ασφαλιστικό ταμείο, και πάλι το κόστος είναι πολύ χαμηλότερο από αυτό. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ένα θετικό και ένα πολύ ωραίο μήνυμα, θετικό στοιχείο και πολύ ωραίο μήνυμα εν μέσω της οικονομικής κρίσης για τους ανθρώπους που τυχόν έχουν θέματα καρκίνων και πρέπει οπωσδήποτε να θεραπευτούν ή να γενικά προσέξουν την ποιότητα της ζωής τους στη συνέχεια σε σχέση με αυτό το θέμα. Τώρα να πάω σε ένα άλλο θέμα, κλείνοντας σιγά-σιγά, που είναι, θέλω να ρωτήσω για τα ογκολογικά συμβούλια. Γιατί λέγεται ότι τα μεγάλα, σίγουρα οργανωμένα ογκολογικά κέντρα, κύριε Ηλιάδη, έχουν για την αντιμετώπιση των ασθενών, λειτουργούν με βάση κάποια συμβούλια, ογκολογικά συμβούλια, τα οποία γίνονται. Ισχύει αυτό? Ισχύει απόλυτα και μάλιστα έχει θεσμοθετηθεί αυτό το πράγμα. Είναι πλέον νόμος ότι πρέπει οπουδήποτε εφαρμόζονται ογκολογικές θεραπείες να εκτελούνται συμβούλια ιατρών, ογκολογικά συμβούλια ή ογκολογικές ομάδες, όπου να συζητείται το κάθε περιστατικό. Ποια είναι η δομή, θα μπορούσατε να μας πείτε, ποια είναι η δομή ενός ογκολογικού συμβουλίου? Κοιτάξτε, οι κύριες ειδικότητες, οι θεραπευτικές, οι οποίες πρέπει πάντα να βρίσκονται, είναι οι ακτινοθεραπευτές ογκολόγοι, οι παθολόγοι ογκολόγοι και αντίστοιχα οι χειρούργοι ογκολόγοι του οργάνου στόχου. Επίσης, θα πρέπει να βρίσκεται οπωσδήποτε παθολογονατόμος. Σε ένα τέτοιο συμβούλιο, λοιπόν, θα συζητήσουμε ένα-ένα τα περιστατικά, προκειμένου η απόφαση που θα πάρθει να είναι η καταλληλότερη για τον κάθε ασθενή. Να μην προχωρήσει, για παράδειγμα, ο ασθενής σε μία ακτινοθεραπεία χωρίς να τη χρειάζεται ή σε ένα χειρουργείο, ενώ θα πρέπει πρώτα να προηγηθεί, αυτό, για παράδειγμα, χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία. Επομένως, πλέον είναι ευθύνη όλων μας και όλων των ιατρών να συμμετέχουμε σε τέτοια ογκολογικά συμβούλια, γιατί πρώτα απ' όλα βρίσκεται ο ασθενής και η σωστή αντιμετώπιση της παθήσεώς του. Στα χέρια σας βρίσκεται ο ασθενής, στα χέρια σας. Αυτά τα συμβούλια γίνονται μόνο μία φορά, δηλαδή πριν από την επέμβαση ή πριν γίνει αυτό το πρωτόκολλο της ακτινοθεραπείας ή της χημειοθεραπείας, ή γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα αναλόγως και με την εξέλιξη της νόσου του ασθενούς? Βεβαίως, θα μπορούσε να γίνει αναλόγως με την εξέλιξη της νόσου. Θα μπορούσε επίσης να ζητηθεί από οποιονδήποτε από τους θεράποντες ιατρούς, όταν θέλει να ακούσει τις γνώμες των άλλων ειδικοτήτων. Επίσης, να σας πω ότι στα ογκολογικά συμβούλια. Έτσι πρέπει, ναι. Βεβαίως, θα μπορούσαν να συμμετέχουν και γιατροί τελείως διαφορετικών ειδικοτήτων που δεν έχουν σχέση με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όπως, για παράδειγμα, να πάρουμε τη γνώμη των ακτινοδιαγνωστών. Να μας εξηγήσουν λίγο καλύτερα τις απεικονίσεις που έχουν, τη μαγνητική τομογραφία, τη γνώση των γαστρεντερολόγων ή ενός παθολόγου για τα άλλα προβλήματα υγείας που έχει ο ασθενής. Τη γνώμη ενός καρδιολόγου για το κατά πόσο θα μπορούσε να ανοιχθεί μια πιθανή χημειοθεραπεία. Επομένως, ουσιαστικά είναι μια συνολική αντιμετώπιση του ασθενούς. Παίρνονται αποφάσεις για
όχι μόνο για την πάθησή του, αλλά και για τι μπορεί να αντέξει ο ασθενής μας από τις θεραπευτικές παρεμβάσεις. Ναι, κύριε Ηλιάδη, πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο όταν σίγουρα. Υπάρχει βέβαια ο νέος ασθενής στην ηλικία, υπάρχει και ο γερασμένος ασθενής, μεγάλης ηλικίας ασθενής. Τώρα υπάρχουν διαφορετικά, πιστεύω, πρωτόκολλα και αποφάσεις που παίρνετε για τις εκάστοτε περιπτώσεις. Θέλω να πω, όταν ένας νέος ασθενής που έχει πρόβλημα καρκίνου, τι πρωτόκολλο χρησιμοποιείται και παράλληλα έχει συνοδά νοσήματα. Και το ίδιο ένας άλλος μεγάλης ηλικίας ασθενής που πάλι έχει καρκίνο, αλλά έχει και πάλι συνοδά νοσήματα. Πιστεύω ότι είναι διαφορετικές οι περιπτώσεις αυτές. Έτσι ακριβώς είναι. Θα λέγαμε ότι βρισκόμαστε στην εποχή της εξατομικευμένης ιατρικής. Ναι. Μπορεί να υπάρχουν τα πρωτόκολλα τα οποία είναι κάτι σαν τη δίβλο μας. Ναι. Τίποτα όμως δεν είναι για όλους. Ακριβώς. Τίποτα όμως δεν είναι για όλους τους ασθενείς επίπεδο. Mm-hmm. Κάθε ασθενής έχει τις ιδιαιτερότητές του, ακόμα και κοινωνικές ιδιαιτερότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις μας ή προσωπικές επιθυμίες ή μπορεί να έχει άλλα προβλήματα υγείας τα οποία να αυτό μην επιτρέπουν να κάποιες θεραπείες. Ναι, βεβαίως. Κύριε Ηλιάδη, ότι αυτά τα συνοδά νοσήματα, εκεί θέλω να μείνω. Μπορεί να τα έχει, όπως είπατε και προηγουμένως, και ένας νέος νεαρής ηλικίας ασθενής, αλλά μπορεί να τα έχει και ένας μεγάλης ηλικίας ασθενής. Παίζουν ρόλο τα συνοδά νοσήματα. Βεβαίως. Έτσι, στη δικιά σας, έτσι. Βεβαίως. Και ειδικά σε ασθενείς οι οποίοι είναι μεγάλης ηλικίας, άνω των 80, mm-hmm. εκεί πέρα μπαίνουμε σε ένα φάσμα που ονομάζεται γυριατρική ογκολογία. Μάλιστα. Όπου η προσέγγιση στον ασθενή είναι τελείως διαφορετική. Mm-hmm. Θεραπείες πολύ βαριές οφείλουμε να τις αποφύγουμε, γιατί θα μπορούσε να είναι πολύ πιο τοξικές στον ασθενή από ό,τι θα μπορούσε να αντέξει. Και επομένως το προσδοκόμενο όφελος να είναι πολύ μικρότερο από το πιθανό κόστος της ίδιας θεραπείας επί του ασθενούς. Πολύ σωστά. Υπάρχει περίπτωση μερικές φορές να διαφοροποιείται κάποια πρωτόκολλα και θεραπείες για ασθενείς οι οποίοι δεν προέρχονται από το χώρο της Ελλάδας, αλλά από το εξωτερικό και έρχονται να κάνουν ουσιαστικά συγκεκριμένες ακτινοθεραπείες. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Θα μπορούσε. Διαφοροποιείται και εκεί τις θεραπείες σας. Θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Φυσικά υπάρχουν όρια σε όλα αυτά. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να εκτελέσουμε την ακτινοθεραπεία μας, για παράδειγμα, σε μία συνεδρία ή σε τρεις συνεδρίες, ναι. αν πρέπει να γίνει πιεστείτε. Σε 35. Ναι. Αυτό γιατί είναι για το κακό του ασθενούς. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ένα εύρος θεραπείων, ένα εύρος δόσεως στην οποία μπορούμε να κινηθούμε. Και στην απόφαση αυτή μας επηρεάζουν, όπως σας είπα και πριν, και οι κοινωνικοί παράγοντες. Mm-hmm. Πού μένει ο ασθενής μας. Αν θα πρέπει να ξεσπιτωθεί προκειμένου ναι, να βρίσκεται μονίμως στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά. Ας μην ξεχνάμε εξάλλου ότι ακτινοθεραπευτικά κέντρα υπάρχουν μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα. Έτσι. Κυρίως Θεσσαλονίκη, Αθήνα, mm-hmm. Λάρισα, Αλεξανδρούπολη. Mm-hmm. Όλες οι υπόλοιπες περιοχές δεν έχουν κέντρα. Επομένως, οι ασθενείς αυτοί αναγκάζονται να ταξιδεύουν πολλές φορές, πολλές ώρες, προκειμένου να φτάσουν στην ακτινοθεραπεία, στο ακτινοθεραπευτικό τμήμα, για να κάνουν μια θεραπεία που διαρκεί μόλις 10 λεπτά, όπως σας είπα πριν. Μάλιστα. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, έτσι, τις πληροφορίες και την εμπειρία που καταθέσατε σήμερα εδώ, κύριε Ηλιάδη, μέσα από αυτές τις τεχνικές που χρησιμοποιείτε, αλλά και τα περιστατικά που συχνά βλέπετε, προκειμένου να βοηθήσετε τους ογκολογικούς ασθενείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι δική μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε λοιπόν και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε σήμερα στην εκπομπή Πάνω από όλα Υγεία μου, που είπαμε σχετικά, ουσιαστικά για όλα τα νεότερα δεδομένα πάνω στον τομέα της ακτινοθεραπείας, προκειμένου να ενημερωθούν οι ασθενείς και όλοι οι υπόλοιποι βέβαια τηλεθεατές, αλλά και συγκεκριμένα οι ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από τέτοια περιστατικά και θεωρούν απαραίτητη, είναι απαραίτητη στη ζωή τους μάλλον και η θέση της ακτινοθεραπείας. Σας ευχαριστούμε λοιπόν όλους που είστε μαζί μας. Είμαστε μαζί, ξέρετε, κάθε Κυριακή, Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα και σε επανάληψη Τρίτη και Πέμπτη στις 3 το μεσημέρι. Μέχρι τότε να είστε καλά. Πάνω απ' όλα υγεία μου. Γεια σας.